Πάμε στις Σέρες, πάμε να βρούμε την Έλενα Χελβατζόγλου, να δούμε τι νεότερα έχουμε εκεί για το παιδάκι. Για αυτό, τι για το 11χρονο παιδί που έχασε τη ζωή, λοιπόν, του από την Γεια σου, Έλενα, καλημέρα. Καλησπέρα. Είμαστε σήμερα έξω από το 12ο Δημοτικό Σχολείο Σερών, όπου σύμφωνα με τον Διευθυντή, πέρασαν τη Δευτέρα και από εδώ οι τεχνικοί, ωστόσο ο ίδιος δεν τους άφησε να μπουν. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία συνελήφθησαν χθες δύο υπεύθυνοι που ανέλαβαν το έργο στο ένα το δημοτικό σχολείο. Έλενα, επειδή... Έλενα, μισό λεπτό. Οι οποίοι κατηγορούνται. Η Έλενα τώρα τη βλέπετε να κάνει διακοπές, διότι έχει επιστροφή στο ακουστικό της. Κάνει διακοπές, συγγνώμη, γιατί έχω επιστροφή τη φωνή μου. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, επειδή έχεις επιστροφή, λοιπόν, μείνε εδώ όπως είσαι μαζί μας και πάμε μαζί να συναντήσουμε τον κύριο Σάβα Μπερμπερίδη. Είναι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσεων. Γεια σας, κύριε αντιπρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ακούμε πολλά πράγματα αυτές τις μέρες. Αν έπρεπε να μπείτε στο συνεργείο, αν δεν έπρεπε να μπείτε στο συνεργείο, ποιος έχει την ευθύνη, ποιος δεν έχει την ευθύνη. Μπορείτε να μας το ξεδιαλύνετε λίγο αυτό? Καταρχήν, με την ευκαιρία που μου δίνεται μέσα από αυτό το βήμα, θα ήθελα να εκφράσω την οδύνη όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας και ιδιαίτερα του νομού Σερών για το δυσάρεστο και τραγικό αυτό γεγονός που έλαβε χώρα στην πόλη μας πριν λίγες μέρες, γιατί εν δυνάμει κάθε παιδί που μπαίνει μέσα στο σχολείο και περνάει την πόρτα του σχολείου είναι και δικό μας παιδί, είναι προέκταση της δικιάς μας οικογένειας, του καθενός προσωπικά. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Βλέπουμε μία μετάθεση ευθυνών. Πολύ σωστά. Ας μου επιτραπεί η έκφραση να γίνεται ένα πινκ-πονγκ μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και του Διευθυντή του Σχολείου, ο οποίος επικαλείται έγγραφα, τα οποία προσωπικά μου είπε και εμένα σε διαζώσεις επικοινωνία που είχαμε, όπως επίσης μου έχει πει ότι στα χέρια του ότι δεν ήταν γνώστης αναλυτικά της σύμβασης την οποία επικαλείται η Δημοτική Αρχή. Επίσης, σε επικοινωνία που είχα με άλλους διευθυντές δημοτικών σχολείων, πάρα πολλοί μου έχουν εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά τους, γιατί πάρα πολλές συμβάσεις οι οποίες υπογράφονται από τη Δημοτική Αρχή για τα σχολεία δεν κοινοποιούνται ή δεν είναι γνώστες οι διευθυντές για τους όρους της σύμβασης.